Οι ίδιες πληροφορίες, Χρύσανθε, αναφέρουν ότι αρχίζει άμεσα διάλογος για την ασφάλεια και υγεία στα σχολεία, την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και εκπαιδευτικού έργου του μαθητή, καθώς και για τον εξορθολογισμό στην ευρύτερη παιδεία. Πριν από λίγο, είχαμε και γραπτή δήλωση του Υπουργού Παιδείας Κώστα Χαμπιαούρη, την οποία σας διαβάζω επιλέξη. Πραγματοποιήθηκε σήμερα, 26 Σεπτεμβρίου 2018, συνάντηση της Διυπουργικής Επιτροπής με τις ηγεσίες των εκπαιδευτικών οργανώσεων. Με πνεύμα σύμπνοιας, αποφασίστηκε η άμεση έναρξη θεσμικού διαλόγου για την περαιτέρω ενίσχυση και αναβάθμιση του δημόσιου σχολείου. Εκφράζω την βεβαιότητα ότι στο πλαίσιο ενός καλόπιστου διαλόγου και με τη συμμετοχή και συνεργασία όλων των εμπλεκομένων μερών θα επιτευχθούν τα καλύτερα αποτελέσματα για το καλώς νοούμενο συμφέρον των παιδιών μας, όπως αναμένει η κοινωνία των πολιτών, τονίζει στην ανακοίνωσή του ο Υπουργός Παιδείας. Χρύσανθε. Λοιπόν, θα μείνουμε στο θέμα. Ευχαριστώ πολύ, Άννα Μαρία. Στην τηλεφωνική γραμμή έχουμε τον πρόεδρο της ΟΛΤΕΚ. Εκ των οργανώσεων, των εκπαιδευτικών οργανώσεων.